Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και λίγη ώρα ο Πέτρος Τατσόπουλος. Μετά τη συνάντηση του βουλευτή της Β' Αθηνών με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, οι δύο άντρες συμφώνησαν σε ένα βελούδινο διαζύγιο. Το κλίμα ήταν βαρύ για τον Πέτρο Τατσόπουλο μετά τις δηλώσεις του για αποδέκτες των ιδεών της 17 Νοέμβρη μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε προηγηθεί η δημόσια πολιτική αποδοκιμασία του βουλευτή, αλλά και η σκληρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν διώχνουμε κανέναν, αλλά ούτε και κρατάμε κάποιον με το ζόρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε η βουλευτική έδρα να παραμείνει στο κόμμα, κάτι το οποίο με χειρόγραφη επιστολή του στο Προεδρείο της Βουλής αρνήθηκε ο ανεξάρτητος πια βουλευτής. Επισημαίνουμε τη σαφή πολιτική αποδοκιμασία αυτής της τάσης. Μας είναι αδιανόητη και έξω από τις αξίες μας η διαθεσιμότητα της παρέτησης από την κοινοβουλευτική ομάδα, όταν αυτή δεν συνοδεύεται και από την διάθεση της βουλευτικής έδρας υπέρ του κόμματος. Χθες το βράδυ, με ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό του Αλέξη Τσίπρα, ο Πέτρος Τατσόπουλος έθετε την παραίτησή του στη διάθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να με διαγράψει από την κοινοβουλευτική του ομάδα, όποτε κρίνει ότι η παρουσία μου εκεί είναι επιζήμια. Για να σας διευκολύνω ακόμη περισσότερο και να σας απαλλάξω από το άγχος μιας διαγραφής, έχω θέσει την παραίτησή μου στη διακριτική ευχέρεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος θα κρίνει εάν και πότε θα την αποδεχθεί. Τεταμένη ήταν η κατάσταση στην Κουμουνδούρου για τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δηλώσεις του, πέρα ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η αιμονή να τις επαναλαμβάνει και δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα πια στην συνεργασία μας. Πολλά ανέκτηκα από τον Πέτρο Τσατσόπουλο. Προσωπικά, σταματώ να τον θεωρώ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις δηλώσεις του Πέτρου Τατσόπουλου. Ο κύριος Τσίπρας έκανε σήμερα την επιλογή του να συμπορευτεί με τη συνιστόσα της τρομοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να διαγράψει κανέναν από τους συντρόφους του που ξεπλένουν τους δολοφόνους της τρομοκρατίας. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για κάποια περιθωριακά στελέχη όπως ψελίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για κορυφαία στελέχη του, βουλευτές και μέλη της Κεντρικής του Επιτροπής. Η θλιβερή και επικίνδυνη για τη δημοκρατία εμφυλιοπολεμική λογική της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στην κορύφωσή της. Το νέο επικοινωνιακό τρομοσίριαλ σε σκηνοθεσία Αντώνη Σαμαρά, εμείς δεν θα το παρακολουθήσουμε. Ας το απολαύσει ο ίδιος με τους συνεργάτες του. Η στάση του Πέτρου Τατσόπουλου προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πέτρος Τατσόπουλος λέει αλήθειες που πονάνε. Γι' αυτό ενοχλεί τόσο. Μπράβο για τη γενναιότητά του. Η αριστερά και η χώρα έχει ανάγκη τη φωνή του. Κι όμως, άξιος ο μισθός σου, Τατσόπουλε. Μια χαρά κάνει στο λαγό του συστήματος την επιχείρηση διάσπασης των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Μήνυμα από την Κουμουνδούρου και προς άλλους βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, φωτογραφίζοντας έτσι και το Βαγγέλη Διαμαντόπουλο. Ασκούμε αυστηρή κριτική προς οποιαδήποτε υβριστική και απαξιωτική δημόσια τοποθέτηση βουλευτή μας, η οποία προφανώς αντιστρατεύεται το κλίμα αλληλεγγύης και την κουλτούρα του χώρου.